Για μας. Παρακολουθήσατε και την Ελεονόρα νωρίτερα. Σας έδειξε πολλά στιγμιότυπα από τα όσα συνέβησαν χθες βράδυ στα ελληνικά καλλιτεία, τα οποία προέβαλε το tlife.gr για την ανάδειξη της Star Ελλάς, της Miss Ελλάς, της Miss Young και των υπόλοιπων τίτλων που δόθηκαν χθες το βράδυ. Θα μιλήσουμε και θα σας δώσουμε όλο το ρεπορτάζ, καθώς δεν είχατε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε οι τηλεθεατές σε κάποιο τηλεοπτικό κανάλι, αλλά μόνο ιντερνετικά. Θα σας δώσουμε λοιπόν, θα δώσουμε την ευκαιρία και στους τηλεθεατές του Star να δουν ξεχωριστές εικόνες και αποκλειστικές εικόνες από τα όσα έγιναν εχθές το βράδυ σε αυτή την πραγματικά λαμπερή βραδιά. Θέλω επίσης να σας πω ότι ήταν μια... Η χθεσινή βραδιά ήταν πολύ συγκινητική για μένα, γιατί ο διαγωνισμός ομορφιάς ήταν ένας θεσμός που για χρόνια το παρουσίαζε το κανάλι που εργαζόμουν πριν, ο Αντένα, με πολύ μεγάλη λάμψη, με ξεχωριστή έγκλη. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι όταν σταμάτησαν να προβάλλονται, επειδή οι εποχές είναι δύσκολες, επειδή δεν υπάρχουν χρήματα, γενικότερα στην αγορά για τόσο μεγάλες παραγωγές. Όταν άρχισε λοιπόν να ξεφτίζει στην ουσία αυτός ο διαγωνισμός, ήταν κάτι που είχε στεναχωρήσει. Από πολύ παλιά, από πιτσιρίκα παρακολουθούσα αυτούς τους διαγωνισμούς ομορφιάς, την πορεία των κοριτσιών. Και ήταν ιδιαίτερη συγκίνηση για μας στο T-Life και για τον κύριο Πρεβελάκη. Τον κύριο Βασίλη Πρεβελάκη, ο οποίος έριξε πάρα πολύ προσωπική εργασία για να έρθει όλο αυτό εις πέρας. Ήταν μεγάλη συγκίνηση που έτσι με πολύ μεράκι, με πολύ διάθεση, με πάθος. Γιατί, ξέρετε, η οικονομική κρίση θέλει να βρίσκεις τρόπους να την αντιμετωπίζεις. Θέλει διάθεση για δουλειά, θέλει πάθος, δεν θέλει οχαδερφισμό. Δηλαδή, αν πεις ότι... Α, τώρα που να κάνουμε, δεν υπάρχουν λεφτά, βαριέσαι, δεν γίνεται, τώρα δεν γίνεται, δεν θα γίνει τίποτα. Πρέπει να βρούμε τους τρόπους, να συνεχίσουμε, να δείχνουμε στον κόσμο ωραία πράγματα, να προβάλλουμε ωραία πράγματα, με πιο λίγα, δεν πειράζει, να γίνονται πράγματα. Έτσι λοιπόν, εχθές πήγαν όλα πολύ καλά, σήμερα θα σας συστήσουμε τη Star Ελλάς, θα έρθει λίγο εδώ, και άλλες τέσσερις εστεμένες που θα την ακολουθήσουν. Σε λίγο όλα αυτά. Και καλεσμένη μας, η μεγάλη στάρ της χθεσινής βραδιάς, η Ελένη Φουρέια, η οποία θέλω να σας πω ότι όταν εμφανίστηκε, και εμφανίστηκε και στο πικ της βραδιάς, στην κορύφωση της βραδιάς, λίγο πριν τη στέψη και τις ερωτήσεις, ο κόσμος ήταν εκεί αρκετές ώρες, υπάρχει σε αυτές τις βραδιές μια κόπωση. Δεν ανάσαιναν παιδιά, άντρες και γυναίκες. Βγαίνει έξω να χορέψει και να τραγουδήσει. Δεν πήραμε ανάσα μέχρι να τελειώσει. Είναι τόσο καθηλωτική, τόσο σεξι, τόσο ταλαντούχα, όλα τα λεφτά. Σε λίγο, αποκλειστικά, εδώ η Ελένη Φουρέιρα τα λέει όλα, στο Μίλα. Εκρηκτική, σεξι, εντυπωσιακή. Η Ελένη Φουρέιρα με νέο look έρχεται στο πλατό της εκπομπής και αποκαλύπτει όλα τα μυστικά της.
Λοιπόν, θα σας πω το δώρο, θα πάμε σε διαφημίσεις για να γυρίσουμε πολύ γρήγορα, να σας τα πούμε όλα, να ξεκινήσουμε αυτή την υπέροχη λαμπερή εκπομπή. Σήμερα, στο τέλος της εκπομπής, ένας από εσάς θα πάρει τα 1000 ευρώ μετρητά, γιατί το μετρητό πάντα μετράει. Χωρίς cash δεν γίνεται τίποτα. Αυτή είναι η αλήθεια. 1000 ευρώ λοιπόν μετρητά. Εκτός από τα 1000 ευρώ, θέλω να ακούσετε το δώρο που έχουμε σήμερα, γιατί προσπαθούμε κάθε φορά τα δώρα που σας προβάλλουμε να είναι ξεχωριστά, να είναι ιδιαίτερα. Δηλαδή βγαίνει το iPhone, προσπαθούμε να σας το δώσουμε πρώτοι. Προσπαθούμε ηλεκτρικές συσκευές να είναι ψυχία, κουζίνες, μεγάλα πράγματα, καλά δώρα για τα 2,5 ευρώ που πληρώνετε. Είναι πολλά τα 2,5 ευρώ σήμερα. Αυτή λοιπόν η συσκευή είναι μια καινούργια συσκευή αποτρίχωσης που κάνει το εξής. Κάνει αυτό που κάνουν στα Ινστιτούτα, το λεγόμενο λέιζερ, που μπορεί κανείς να το κάνει πλέον και στο σπίτι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το 2% διάβαζα σε έρευνες από εσάς μπορείτε να πάτε σε ένα Ινστιτούτο, έχετε τα χρήματα πλέον. Δεν υπάρχουν χρήματα. Μπορείτε και στο σπίτι να απαλλαχθείτε μόνιμα από την τριχοφία με αυτή τη συσκευή. 90-11-51-51-51, εκτός από τα 1000 ευρώ λοιπόν, εκτός από τα 1000 ευρώ, μπορείτε να διεκδικήσετε και την Silk and Flash and Go, για να την πω σωστά, αυτή εδώ την συσκευή, δύο νικητές, συν 1000 ευρώ μετρητά. 1000 ευρώ μετρητά, στο τέλος της εκπομπής. Διαφημίσεις, θα σας πω σε λίγο περισσότερα για να σας εξηγήσω τι κάνει αυτή η συσκευή που θα πάρετε δώρο. Διαφημίσεις και επανερχόμεθα. Boy, you made me high. Στου έρωτα την τρέλα, έλα, μαζί σου γελώ. Εκρηκτική, μαζί σου καρδιά. Σεξι, εντυπωσιακή. Η Ελένη Φουρέιρα με νέο look έρχεται στο πλατό της εκπομπής και αποκαλύπτει όλα τα μυστικά της. Εχθές και μας τρέλανε όλους. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα να σας παρουσιάσουμε για πρώτη φορά την Star Ελλάς 2012, Βασιλική Τσιρογιάννη! Καλώς ήρθες. Θέλω λίγο ένα ολόκληρο περιγραφικό να θαυμάσουμε την πιο ωραία Ελληνίδα, τη Βασιλική Τσιρογιάννη. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εχθές είναι η αλήθεια ότι έδειξες να ξεχωρίζεις. Δηλαδή, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχαν ιδιαίτερες διαφωνίες στην Κριτική Επιτροπή. Δηλαδή, το εύχομαι αυτό. Ναι. Ο κόσμος όταν ήρθε η ώρα φώναζε το 18 το 18 και είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο αυτό. Εχθές το βράδυ. Θέλω να πεις εσύ πώς ένιωσες. Ήτανε πολύ όμορφη βραδιά, ήταν φανταστικά όλα. Μας έλεγαν προσπαθήστε να το χαρείτε αυτό όσο περισσότερο μπορείτε. Η αλήθεια είναι νομίζω πως το κατάφερα αυτό. Προσπάθησα να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Ο κόσμος ήταν υπέροχος, μας βοηθούσαν όλοι, μας εμψύχωναν. Στα backstage ήμασταν επίσης και με τις κοπέλες, προσπαθούσαμε να εψυχώσουμε μία την άλλη. Όλα ήταν υπέροχα, νομίζω όλα κύλησαν πολύ όμορφα. Θα δούμε πώς κύλησε η χθεσινή βραδιά. Στη συνέχεια θα γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τη Βασιλική. Η Βασιλική είναι Θεσσαλονικιά. Έλα ένα χειροκρότημα για Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονικάρα έβγαλε τη Star Ελλάς φέτος. Πάμε να δούμε το βίντεο και σε λίγο θα μας πει περισσότερα για τη ζωή της.
Ήταν μια βραδιά που τα είχε όλα. Όμορφες παρουσίες, χορό, λάμψη, χιούμορ, άγχος, χαμόγελα και πολύ αισιοδοξία. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός ομορφιάς 2012 ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και το μόνο σίγουρο είναι πως θα μείνει αξέχαστο σε όλους. Η παρουσιάστρια των Καλλιστείων, Ελεονόρα Μελέτη, έδωσε παλμό στη μαγική βραδιά ομορφιάς που μεταδόθηκε ζωντανά μέσα από το T-Live. Το στέμμα της Ταρελάς κέρδισε η 24χρονη Βασιλική Τσιρογιάννη. Η μελαχρινή Θεσσαλονικιά κέρδισε επιτροπή και κοινό με την μεσογειακή ομορφιά της. Ο αριθμός 18 Βασιλική Τσιρογιάννη είναι η Ταρελάς 2012, κυρίες και κύριοι. Νιώθω πολύ ευτυχισμένη, πολύ χαρούμενη, ακόμα ίσως δεν το έχω συνειδητοποιήσει απόλυτα αυτό που έχει γίνει, αλλά πετάω στα σύννεφα. Miss Ελλάς 2012 είναι η Αθηνά Πικράκη, η μοναδική κατάξανθη υποψήφια. Παρακαλώ πολύ για τη στέψη τη Ματώγα Στεράτου να έρθει κοντά μας που ήταν Miss Ελλάς 2010. Μας έφυγε ένα βάρος. Η διαδικασία ήταν υπέροχη, πολύ ευχαριστημένη. Miss Young 2012 στέφτηκε η Ελένη Κοκκίνου. Έλα, αγάπη, μην το κλαις, θα το κατάφερες. Δηλαδή, αν δεν τα κατάφερες, τι θα έκανες, θα γέλαγες. Συγκινημένα είσαι, βρε. Περίμενες ότι θα βγεις πρώτη? Όχι. Όχι. Δεν ξέρω, ήμουν τόσο αγχωμένη, δεν ξέρω. Όλα τα κοριτσάκια ήταν όμορφα όπως πιστεύω και καλύτερες. Αναπληρωματική Ταρελάς, Ευτυχία Λαζάρου. Αναπληρωματική Miss Ελλάς, Χριστίνα Γεωργοπούλου. Αναπληρωματική Miss Young, Φανή Πατουχαία. Miss Τουρισμός, Έλενα Κωνσταντινίδου. Και ελληνική ομορφιά, Αντιγόνη Αμπαδά. Ήταν πολύ ευχάριστη η έκπληξη. Ήταν ωραία έκπληξη, ο ανταγωνισμός ήταν γερό. Ήταν πολύ καλός ο ανταγωνισμός, ήταν πολύ καλά τα κορίτσια. Περάσαμε υπέροχα, αναπτύχθηκαν φιλίες. Στην Κριτική Επιτροπή είδαμε ανθρώπους σημαντικούς από τον χώρο της μόδας και της ομορφιάς. Η φωτογράφος Καλλιόπη, οι πρώην εστεμένες Ευαγγελία Ραβανή και Εύη Αδάμ, ο Γιάννης Παλιάρας, ο Θοδωρής Τρανούλης και Γενικός Γραμματέας της Κριτικής Επιτροπής, ο Βασίλης Πρεβελάκης. Θέλω να είμαι επικής με τα κορίτσια, γιατί έχω περάσει κι εγώ από αυτή τη θέση. Σου ξυπνάνε έτσι αναμνήσεις, θυμάσαι λιγάκι τα συναισθήματα, πώς ήταν, πώς ένιωθες, αν είχες αγωνία. Ενώ κατά βάθος δεν είχα αγωνία, με το που πάτησα το πόδι μου στη σκηνή, χωρίς να το θέλω, έτρεμα και δεν μπορούσα να το συγκρατήσω. Εσύ πώς νιώθεις που βρίσκεσαι στην Κριτική Επιτροπή και όχι στις διαγωνιζόμενες ανάμεσα? Νιώθω γραφικά. Από τη βραδιά ομορφιάς δεν θα μπορούσε να λείπει η Τατιάνα Στεφανίδου, χάρη στην οποία πραγματοποιήθηκαν τα Καλλιστεία 2012. Και είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, γιατί έχω ζήσει διαγωνισμούς ομορφιάς στο παρελθόν με μεγάλη έγκλη. Και βλέπω ότι ο διαγωνισμός αυτός περνάει σε μια νέα εποχή. Ο κόσμος αλλάζει. Το διαδίκτυο έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και πια έχει τη δύναμη να στηρίξει τόσο μεγάλες παραγωγές και να τις μεταδώσει. Πώς νιώθεις που εσύ σηματοδοτείς την έναρξη της επόμενης γενιάς για τα Καλλιστεία? Νιώθω πάρα πολύ όμορφα, Ελεονόρα. Αυτό είναι μόνο η αρχή, έχουμε να πούμε. Επειδή ξέρω ότι συνοδεύεσαι από τον σύζυγό σου σήμερα, τον κύριο Νίκο Ευαγγελάτο, θα ήθελε να πει και εκείνος μια καλησπέρα ή... Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Ευαγγελάτε. Έχετε μια υπέροχη σύζυγο, πανέμορφη. Τα τελευταία 15 χρόνια. Εσάς πώς σας φαίνεται η απόψινη βραδιά? Νομίζω ότι είναι μια πολύ όμορφη βραδιά, πολύ ζεστή. Αυτό που εμείς ζούμε εδώ με τον πολυκόσμο είναι πολύ σημαντικό. Καλή επιτυχία σε όλους. Και αυτό που έχει σημασία για μας μεγάλη είναι το πέρασμα στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο είναι διαδραστικό, είναι μια καινούργια εποχή, αλλάζει ο κόσμος και νομίζω ότι αυτό το ζούμε. Για μένα αυτό είναι η εμπειρία απόψε και είναι πολύ όμορφη εμπειρία. Οι 19 καλονές αφέθηκαν στα χέρια της στυλίστριας Αλεξάνδρας Κατσαΐτη και του make-up artist Φρέντι Καλομπράτσο και το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό. Τα καλλίγραμμα κορίτσια εμφανίστηκαν με εντυπωσιακές τουαλέτες αλλά και μαγιό.
Όταν ήρθε η ώρα να απαντήσουν στις ερωτήσεις της Κριτικής Επιτροπής, το άγχος μεγάλωσε. Αλλά οι απαντήσεις ικανοποίησαν τόσο τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής, όσο και το κοινό. Θα ήθελα να μου πεις εσύ, όταν αγαπάς, αν είσαι διατεθειμένη να συγχωρήσεις τα πάντα. Καλή ερώτηση αυτή. Θεωρώ πως η αγάπη και το για πάντα είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Από εκεί και πέρα, αν η αγάπη είναι αληθινή και ανιδιοτελής, ίσως τα πάντα είναι δυνατά. Για τον σωστό βηματισμό τους, αλλά και τα χορευτικά τους, δίπλα τους όλες τις τελευταίες ημέρες ήταν ο Πάνος Μεταξόπουλος, ο οποίος χόρεψε επί σκηνής και με την παρουσιάστρια της βραδιάς. Το παλιό το αίμα η κυρία Στεφανίδου από εκεί, το νέο αίμα από εδώ όμως καλά καλά έχει σκητάλει και έχει πάρει και τρέχει. Λόγω τιμής, ξέρεις εγώ τα λέω χήμα στο κύμα, χάρηκα που γνωριστήκαμε μέσα από αυτή τη δουλειά. Γιατί είσαι πραγματικά ωραίος άνθρωπος, δηλαδή μου. Μία από τις ωραιότερες στιγμές της βραδιάς ήταν η εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα. Η σεξι τραγουδίστρια έκανε τη βραδιά ακόμα πιο εκρηκτική, ερμηνεύοντας με τον δικό της μοναδικό τρόπο μεγάλες τις επιτυχίες. Τιμή μας και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι καταπληκτική. Δική μου τιμή, χίλια ευχαριστώ και για ακόμη μια φορά συγχαρητήρια για όλο αυτό που κάνεις. Μουσικά έντυσε τη βραδιά και η Κατερίνα Στικούδη. Πολύ όμορφο να βρίσκομαι εδώ και να συμμετέχω κι εγώ κάπως σε όλο αυτό. Και χαίρομαι που παρότι διανύουμε πολύ δύσκολες εποχές, είναι πολύ καλό που φέτος γίνανε τα καλλιστεία. Η βραδιά ενθουσίασε τους πάντες και άνοιξε τον δρόμο στις εστεμένες για μια καριέρα στο χώρο του modeling. Πριν σε γνωρίσουμε καλύτερα, θέλω να πω κάτι. Η βραδιά δεν θα ήταν έτσι χθες, εάν δεν είχαμε την Ελεονόρα παρουσιάστρια. Αυτό το κατάλαβαν όσοι ξέρουν πραγματικά από τηλεόραση και από παραγωγές. Η Ελεονόρα λοιπόν σε μια παραγωγή τόσο μεγάλη που έγινε για πρώτη φορά με αυτόν τον τρόπο και που πάντα αυτές οι μεγάλες παραγωγές έχουν θέματα, προβληματάκια, κενά, πήρε τη βραδιά στην πλάτη της, έδωσε ένα τρομερό σοου, κράτησε το ρυθμό, κράτησε το κοινό ζωντανό. Η γυναίκα τα έκανε όλα χωρίς να έχει κείμενα. Μίλαγε μόνη της 4 ώρες. Αυτό στην ελληνική τηλεόραση δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ποιος άλλος θα μπορούσε να το κάνει. Της βγάζω το καπέλο. Μπράβο, Ελεονόρα. Έσκησες. Μόνο αυτό έχω να σου πω. Μπράβο, Ελεονόρα. Βασιλική, θέλω να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για σένα, να σε γνωρίσουμε λίγο καλύτερα και να μας πεις πώς συμμετείχες στα καλλιστεία, ποια ήταν τα όνειρά σου, πού γεννήθηκες, πώς μεγάλωσες. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας και τις υπόλοιπες εστεμένες. Ο αριθμός 18, Βασιλική Τσιρογιάννη, είναι η Star Ελλάς 2012, κυρίες και κύριοι. Η Βασιλική Τσιρογιάννη αναδείχθηκε το πιο λαμπρό αστέρι της χθεσινής βραδιάς, αφού μαγνήτησε τα βλέμματα και έκλεψε τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή. Η πανέμορφη Καλονή με τη μεσογειακή ομορφιά κέρδισε τον πολυπόθητο τίτλο, φορώντας το στέμα της Star Ελλάς 2012. Η Βασιλική Τσιρογιάννη κατέκτησε κοινό και κριτική επιτροπή, παίρνοντας το εισιτήριο για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο διεθνή διαγωνισμό Μισή Φίλιος, που θα γίνει σε 2 εβδομάδες. Η φετινή Star Ελλάς γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Από πολύ νωρίς, λόγω ύψους, ξεχώριζε από τα παιδιά της ηλικίας της. Ποτέ δεν δυσκόλεψε τους γονείς της με τις επιδόσεις στο σχολείο, αφού ήταν καλή μαθήτρια. Χθες βράδυ, με τον τίτλο που κατέκτησε η όμορφη Βασιλική,
ένιωσε πως τους προσέφερε ένα από τα καλύτερα δώρα της ζωής τους. Ο πατέρας της, που είναι συνταξιούχος δημοτικός υπάλληλος, καμάρωνε για το κορίτσι του, ενώ η μητέρα της, συγκινημένη, δεν μπορούσε να κρύψει τα δάκρυα χαράς. Λάτρης του αθλητισμού, έπαιζε στην ομάδα βόλεϊ Ελπίδας στη Θεσσαλονίκη. Και ο αδελφός της, που είναι μεγαλύτερός της, ασχολείται με το χώρο αυτό, καθώς είναι γυμναστής. Της αρέσει να βάζει στόχους και να τους πετυχαίνει. Περνά στο Πανεπιστήμιο και τελειώνει το τμήμα κοινωνικής διοίκησης του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Συγγενείς και φίλοι την παροτρύνουν να ασχοληθεί με το μόντελινγκ και εκείνη, παράλληλα με τις σπουδές της, ξεκινά να εργάζεται στο χώρο της μόδας. Στο βιογραφικό της έχει κάνει δουλειές στο Μιλάνο και στην Κωνσταντινούπολη. Η 24χρονη Στάρ Ελλάς 2012 έχει μάθει λόγω αθλητισμού να προσέχει το σώμα και τη διατροφή της. Αδυναμία της είναι οι γευστικές σαλάτες. Χθες η Βασιλική Τσιρογιάννη με την ομορφιά της μάγεψε κοινό και επιτροπή. Ο σύντροφός της, που είναι ποδοσφαιριστής, την καμάρωνε και την εψύχωνε με το βλέμμα του καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Ο μπαμπάς και η μαμά, ο μπαμπάς δημοτικός υπάλληλος, ναι. Η μαμά. Η μαμά στο σπίτι μαζί μας. Οικιακά. Ναι. Έχεις αδέλφια. Έχω έναν αδερφό. Πιο μικρό. Ένα χρόνο μεγαλύτερο από μένα. Μεγάλωσες με ποια όνειρα από παιδί? Ήθελες από παιδί να ασχοληθείς, να μπει στο χώρο της ομορφιάς, στο χώρο του modeling, της τηλεόρασης? Η αλήθεια είναι πάντα μου άρεσε ο χώρος αυτός, όπως νομίζω κάθε μικρό κορίτσι. Αλλά ποτέ δεν είχα σκεφτεί ότι θα έφτανα ως εδώ. Δηλαδή πάντα έβλεπα και τα καλλιστεία, το διαγωνισμό, έβλεπα τις όμορφες κοπέλες, τη διαδικασία στην οποία έμπαιναν. Αλλά ποτέ δεν πίστευα ότι θα το ζήσω κι εγώ αυτό κάποια στιγμή. Σπούδασες τι ακριβώς? Κοινωνική διοίκηση. Είχες κάποιο στόχο ή εκεί μπήκες? Όχι, γιατί δεν... πολλές φορές ναι. Είναι η σχολή που μπαίνουμε, άντε να πάρουμε ένα πτυχίο. Ναι, κατάλαβα. Όχι, με ενδιέφερε αυτή η σχολή. Ναι. Για ποιο λόγο, εξήγησέ μας. Μου αρέσει, είναι παρεμφερές και με την ψυχολογία. Μου αρέσει γενικά να ασχολούμαι και με άτομα, σαν κοινωνική λειτουργός ή μια κατεύθυνση. Μ' αρέσει πολύ, μ' αρέσει να βοηθάω, μ' αρέσει να δίνω, να προσφέρω. Θα ήθελες αργότερα να εργαστείς ως κοινωνική λειτουργός? Ναι, γιατί όχι. Το έχω στο μυαλό μου και αυτό. Mm-hmm. Δεν έκανα τις σπουδές έτσι για να τις κάνω. Με ενδιέφεραν. Είναι ένα επάγγελμα αρκετά δύσκολο, δηλαδή... Είναι λίγο ψυχοφθόρο. Ναι. Πρέπει να έχεις μεγάλη γέρα. Δύναμη εσωτερική. Ακριβώς. Για να μπορείς να στηρίζεις τους άλλους στις δύσκολες τους στιγμές. Και κοινωνική λειτουργή, ειδικά όσοι είναι διορισμένοι στο δημόσιο ή στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχουν καθημερινά να συναστραφούν με ανθρώπους που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη στήριξη. Ακριβώς. Με δύσκολες υποθέσεις και ιστορίες. Θέλει πολύ δύναμη και εσωτερική, θέλει πολύ υπομονή και αγάπη για τον συνάνθρωπό σου επίσης. Σε ενέπνευσε κάποιος να ακολουθήσεις αυτό το Νομίζω δρόμο? Όχι, δεν με ενέπνευσε κάποιος συγκεκριμένα, έτσι απλά είναι ο χαρακτήρας μου. Σου αρέσει να βοηθάς και να προσφέρεις? Ναι, είμαι ευαίσθητη, ευαισθητοποιημένη. Mm-hmm. Έχεις καθόλου στη σύντομη ζωή σου μέχρι σήμερα, πόσο χρονών είσαι ακριβώς? 24. Έχεις δραστηριοποιηθεί σε κάτι στον τομέα της κοινωνικής προσφοράς, δηλαδή ακόμη και κάποιο φίλο σου, κάποια φίλη σου που να έχει ανάγκη, κάποιο γνωστό σου, κάποιο συγγενή σου, γιατί είσαι μικρή, δεν έχεις εργαστεί ακόμη. Ναι. Έχεις βοηθήσει κάποια στιγμή αντλώντας έτσι γνώση από αυτό που σπούδασες? Η αλήθεια είναι όποτε προκύψει κάποιο πρόβλημα, οτιδήποτε πρόβλημα έχουμε εμείς και σε αυτές τις ηλικίες, και μόνο η προσφορά μου θεωρώ ότι ίσως είναι κάτι που έχω μάθει και από τη σχολή, ίσως το σκέφτομαι και στο πίσω μέρος του μυαλό μου το έχω, ότι ίσως έτσι πάω μπροστά και εκτελώ αυτά που έχω μάθει ίσως από τη σχολή. Mm-hmm. Άρα βοηθάς, ναι. Είσαι το στήριγμα έτσι, των φίλων. Έτσι μου αρέσει κιόλας. Ναι. Ναι. Είσαι η εξομολόγος των κολλητών σου. Έτσι μάλλον βγαίνει. Το στήριγμα. Από εδώ ναι. Και πέρα, ναι. Κατέκτησες ένα πολύ σημαντικό τίτλο. Ακριβώς. Τι όνειρα έχεις για τη ζωή? Πού θα ήθελες να εργαστείς στη τηλεόραση, θέλεις να μείνεις στον χώρο του modeling, θέλεις να φύγεις στο εξωτερικό? Μου αρέσει ο χώρος του modeling. Έχω ήδη φύγει στο εξωτερικό και θα ήθελα επίσης να ασχοληθώ και να συνεχίσω. Τώρα από εκεί και πέρα και με αυτόν τον τίτλο,
μπορούν να σου ανοιχτούν πόρτες που μπορεί να μην φαντάζεσαι κιόλας. Οπότε όλα είναι καλοδεχούμενα και βλέποντας και κάνοντας. Λοιπόν, σε λίγο θα γνωρίσουμε και τις υπόλοιπες εστεμένες, κάποιες από αυτές. Θέλω να πω το διαγωνισμό. Θέλω να πω ότι έχουμε να δώσουμε στους τηλεθεατές μας σήμερα 1.000 ευρώ μετρητά, στο τέλος της εκπομπής, 1.000 ευρώ μετρητά. Και εκτός από τα 1.000 ευρώ, επειδή ξέρετε ότι πάντα προσπαθούμε να σας δίνουμε κάτι που να αξίζει τον κόπο. Διάβαζα ότι οι περισσότερες γυναίκες σήμερα δεν έχουν χρήματα για να φροντίσουν τον εαυτό τους, για να πάνε σε ένα Ινστιτούτο Αισθητικής. Μόνο το 2% έχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα χρήματα για να πάει σε ένα κέντρο αισθητικής. Έτσι λοιπόν, βρήκαμε αυτό εδώ το δώρο. Είναι μια ειδική ηλεκτρική συσκευή, η οποία στην ουσία τι κάνει, κάνει αυτό που κάνουν συσκευές λέιζερ, τη μόνιμη αποτρίχωση. Που το ακουμπά στο πόδι, είναι ανώδυνο, έτσι, και κάνει μόνιμη αποτρίχωση. Αυτή λοιπόν η συσκευή που λέγεται Silken Flash and Go και είναι έτσι μια χορηγία των καταστημάτων Κοτσόβολος στην εκπομπή. Θα δώσουμε δύο τέτοιες συσκευές για να περποιήσετε τον εαυτό σας στο σπίτι μόνες σας και μόνοι σας. Είναι και για τους άντρες, τους βλέπω και ξυρίζουν πόδια, στήφη και διάφορα, αφήστε που δεν το λένε, ναι. Και μπορείτε να κερδίσετε το καταπληκτικό αυτό δώρο και τα 1.000 ευρώ μετρητά ο πρώτος, τηλεφωνώντας στο 90 11 51 51 51 σε μία ώρα και ένα λεπτό. Πάμε να δούμε το βίντεο από τα παρασκήνια και να γνωρίσουμε σε λίγο τις υπόλοιπες εστεμένες. Από νωρίς το πρωί, όλοι ήταν επιποδός για να είναι όλα άψογα τη μεγάλη βραδιά των Καλλιστίων. Οι 19 καλονές έκαναν πρόβες. Οι τεχνικοί ρύθμιζαν τις τελευταίες λεπτομέρειες και όσο η ώρα περνούσε, τόσο ο χώρος κατακλείζονταν από όμορφες παρουσίες. Η Ελεονόρα Μελέτη βρισκόταν στο καμαρίνι της από νωρίς το απόγευμα. Χαλαρή και με πολύ καλή διάθεση, ετοιμαζόταν για τη λαμπερή βραδιά. Εγώ δεν αγχώνομαι εύκολα, δεν έχεις καταλάβει γενικά τόσα χρόνια που με συναναστρέφεσαι. Δεν έχεις να κερδίσεις ποτέ τίποτα με το άγχος. Είναι ένας κατασταλτικός παράγοντας το άγχος και ένα άχρηστο συνέστημα. Η Τατιάνα Στεφανίδου, ενθουσιασμένη, επισκέφτηκε το καμαρίνι της οικοδέσποινας της Μεγάλης Βραδιάς λίγο πριν την έναρξη των Καλλιστίων. Τα 10 έτσι που πήγα μέσα τώρα και έκανα τη θεώρηση, είναι πάρα πολύ ωραίες. Δηλαδή, και το make-up και τα μαλλιά, τα ρούχα της Κατσαΐτη, είναι καταπληκτικό όλο το... Και εγώ το πιστεύω, θα είναι ωραία. Το πιστεύω, Τατιάνα, και καλά με τα δυνατά μας όλοι. Σ' αφήνω, γιατί πρέπει να έχουμε και παρουσιάστη για την καλύτσι μας. Δεν θα αφήσω κανένα λαό να πει εδώ μέσα. Σαν τη Life συνεισφέρουμε όλη η ομάδα στο να είναι μια ξεχωριστή βραδιά. Με πολύ πάθος και πολύ ψυχή και πολύ μεράκι, γιατί λεφτά δεν υπάρχουν και σε αυτή την περίοδο θέλει πάθος και μεράκι για να καταφέρεις να βγάλεις μια τέτοια βραδιά. Η ώρα έφτασε και τα Καλλιστία 2012 αρχίζουν. Με τα κορίτσια να δείχνουν τις χορευτικές τους ικανότητες, αλλά και την Ελεονόρα Μελέτη να συναντά επί σκηνής τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, ο οποίος έκανε τα backstage της βραδιάς. Τι κι αν οι φήμες τους θέλουν να είναι στα μαχαίρια. Πού είσαι, αγόρι? Υποτίθεται ότι εμείς το επόμενο δίλεπτο πρέπει να μιλάμε. Γιατί κατά τις υπόλοιπες ώρες και μέρες και χρόνια σφαζόμαστε. Έτσι έχω μάθει. Και εγώ έτσι έχω μάθει. Το άγχος των διαγωνιζομένων ήταν μεγάλο, με αποτέλεσμα η Κατερίνα Καφάση Λεοντάρη να λιποθυμήσει στη σκηνή. Η Ελεονόρα Μελέτη αλλά και όλοι οι συντελεστές των Καλλιστίων έσπευσαν να βοηθήσουν τη 19χρονη υποψήφια. Λίγα λεπτά αργότερα η μελαχρινή κοπέλα ανέκτησε και πάλι τις αισθήσεις της και βγήκε στην κάμερα χαμογελαστή. Τι πιστεύεις ότι κάνει μια γυναίκα γοητευτική? Ποια στοιχεία της προσωπικότητας είναι αυτά που την κάνουν να ξεχωρίζει? Πιστεύω ότι την κάνουν να ξεχωρίζει δύο πράγματα.
η αυτοπεποίθηση και η θετική της ενέργεια. Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ήταν εκεί για να αναδείξουν τα ωραιότερα κορίτσια, αλλά και για να τους δώσουν τις συμβουλές τους. Νομίζω είναι κάτι που πολύ εύκολο για μένα. Είναι μέρος της δουλειάς μου, αυτά που κάνω τόσα χρόνια, αυτά που ξέρω. Μια ζωή κοιτάω μοντέλα και διαλέγω και λέω αυτή ναι, αυτή όχι. Να μην πάρουν τα μυαλά τους αέρα. Να συνεχίσουν να είναι κάτι αυτό που σπουδάζουν και να το τελειώσουν. Θεωρώ ότι είναι τιμητικό που με επέλεξαν για αυτό το ρόλο. Και ναι, δεν με ενοχλεί. Καλό είναι. Η Ελένη Φουρέιρα έκλεψε για άλλη μια φορά την παράσταση, ενώ όσο ετοιμαζόταν, μίλησε και για το νέο της look. Έκοψα ωφέλης, αυτό λέγαμε τον Ελεονόρα το μεσημέρι, και έτσι έλεγα πόσα χρόνια θα κάνω να μακρύνει αυτή η φράτσα πια. Αλλά ναι, το έκοψα. Μ' αρέσει να δοκιμάζω πράγματα πάρα πολύ και το ίσιο μαλλί γενικά είναι το αγαπημένο μου. Όταν τα φώτα έκλεισαν, όλοι ένιωσαν ότι πέρασαν μια όμορφη, χαρούμενη βραδιά. Γνωρίσουμε τώρα και άλλα κορίτσια που πήραν τίτλους. Η Miss Ελλάς 2012 Αθηνά Πικράκη είναι κοντά μας. Γύρνα στην κάμερα να σε θαυμάσουμε. Η Ελένη Κοκκίνου Miss Young 2012. Και η Αντιγόνη Αμπαδά, Miss Ελληνική Ομορφιά 2012. Κοίτα στην κάμερα να σε δούμε πρώτα. Ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε ότι κάθε μια από εσάς έχει κάτι ξεχωριστό. Δηλαδή, εγώ έλεγα, η Πικράκη έχει τη μεγαλύτερη φωτογένεια. Ξανθιά, μπλε μάτι, χαμόγελο, είναι το πιο τηλεοπτικό πρόσωπο. Η Κοκκίνου είναι το μωρό μας. Η Miss Young, πόσο χρονών είσαι αγάπη μου? 16 είναι μωρό αυτό. 16 χρονών. Και η Αντιγόνη Αμπαδά είναι ο κύκνος μας. Είναι μοντέλο πασαρέλας. Φινετσάτη και αριστοκρατική. Κάθε μια λοιπόν έχει από κάτι. Ήταν όλες ξεχωριστές εχθές και ήταν δύσκολη η επιλογή. Για πάμε να γνωρίσουμε. Για να γνωρίσουμε την Αθηνά. Κριτικιά. Κριτικιά. Έλα μια καλησπέρα στην Κρήτη. Λοιπόν. Περιφέρεια έσκησε, σάρωσε. Σταρ Ελλάς Θεσσαλονικιά. Miss Ελλάς Κριτικιά. Εσύ από πού είσαι, καμάρι μου? Χαλκιδική. Από τη Χαλκιδική, ορίστε. Και η Αντιγόνη? Θεσσαλονίκη. Και άλλη Θεσσαλονικιά. Αθηναία, ούτε για ζήτω. Λοιπόν, φέτος ήταν η χρονιά της Θεσσαλονίκης, της Βορείου Ελλάδας και της Κρήτης. Ναι. Πάμε λοιπόν στην Κρήτη. Πες μας δύο λόγια για σένα. Πόσο χρονών είσαι? 21. Πάμε όμως στις διαφημίσεις. Ωραία. Άντε, πάμε στις διαφημίσεις. Εκρηκτική. Σεξι. Εντυπωσιακή. Η Ελένη Φουρέιρα με νέο look έρχεται στο πλατό της εκπομπής και αποκαλύπτει όλα τα μυστικά της. Καλή βραδιά, φίλες και φίλοι, για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας, αναδείχθηκαν οι νέες εστεμένες της ελληνικής ομορφιάς. Η Star Ελλάς 2012, η Miss Ελλάς, η Miss Young. Έχουμε κοντά μας και την Miss Ελληνική Ομορφιά. Να πούμε ότι αύριο θα έρθει η Miss Τουρισμό στην εκπομπή. Σε περίπτωση που κάποιοι σκέφτηκαν ότι αποκλείσαμε κάποιο κορίτσι από την εκπομπή, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, βεβαίως.
να γνωρίσουμε την Αθηνά Πικράκη, τη Μη Σελάς, την Κριτικιά. Είπες ότι είσαι 21 ετών. Mm-hmm. Μίλησέ μας για την οικογένειά σου. Σε ποια περιοχή της Κρήτης γεννήθηκες? Στο Ηράκλειο. Ναι. Μεγάλωσες στην Κρήτη. Έζησες, ναι, δηλαδή μέχρι σήμερα που είσαι στα Καριστεία, ζούσες στην Κρήτη. Ναι. Πώς και δεν αποχωρίστηκες την πατρίδα σου, μιας και ήθελες να ασχοληθείς με αυτό το χώρο? Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος ασχοληθεί με το χώρο της μόδας ή των μίδια, αναγκαστικά πρέπει να μεταναστεύσει στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Αναγκαστικά γίνεται αυτό, γιατί εδώ υπάρχουν οι ευκαιρίες, εδώ λειτουργεί ο χώρος της μόδας, οπότε αναγκαστικά πρέπει να φύγω. Σπούδασες κάτι σχετικό με τη μόδα, ωστόσο? Ναι, σχέδιο μόδας. Άρα από μικρή ήθελες να μπεις σε αυτό το χώρο, ναι, εσύ ήσουν στοχευμένη σε αυτό το χώρο. Στο σχολείο ξεχώριζες για την εξωτερική σου εμφάνιση, ένιωθες το θαυμασμό γύρω σου? Όπως όλες οι κοπέλες. Παπάντησα τα παιδιά πίσω, ναι, λένε τα παιδιά. Όπως όλες οι ωραίες κοπέλες, έτσι κι εγώ. Ένιωθες, δηλαδή σου έλεγαν οι φίλοι σου ότι πρέπει να πας Αθηνά, πρέπει, ναι, να πας σε ένα διαγωνισμό. Αυτά τα λένε δεδομένα σε όλες από εμάς που το έχουν πει. Η όλη διαδικασία, πώς σου φάνηκε, έχεις ξαναεργαστεί στον χώρο του modeling? Όχι, δεν έχω εργαστεί, είναι πρώτη φορά. Ήταν πολύ καλές όλες οι κοπέλες. Είχαμε πολύ θετική ενέργεια. Επειδή μας έτρεχαν και μας πήσαν, βγήκε ένα τέλειο αποτέλεσμα και ήταν όλα υπέροχα. Τώρα κατάλαβες λίγο όμως και πώς είναι αυτός ο χώρος. Ναι, είναι δύσκολος αρκετά. Δηλαδή μέχρι τώρα έβλεπες τη λάμψη. Ναι. Τη δουλειά που έχει από πίσω δεν την ήξερες. Η Βασιλική, καταλαβαίνω ότι λίγο έχει καταλάβει πόσο επώδυνο είναι, ναι, να ασχολείσαι με το modeling και το χώρο, γιατί έχει λίγο εργαστεί. Εσύ πρέπει να έχεις την πρώτη επαφή. Ναι. Άρα το πώς είναι να στέκεσαι σε ψηλοτάκουνα ώρες για τουλάχιστον 3-24 ώρα για τις πρόβες ασταμάτητα, φαντάζομαι δεν το έχεις ξαναζήσει. Όχι. Συνεχίζει να σ' αρέσει ο χώρος? Θα δείξει. Για πάμε στην Ελένη. Η Ελένη είναι το μικρό μας, 16 χρονών, Miss Young. Η Ελένη όταν τελείωσε και την πήρα αγκαλιά μου λέει, ξέρετε πόσο περίμενα αυτή τη στιγμή? Πες μου γι' αυτό. Πάντα το ονειρευόμουν, από μικρή, δεν ξέρω. Έβλεπες αυτό το... Δηλαδή παρακολουθούσες τους διαγωνισμούς στην τηλεόραση και σκεφτόσουν τον εαυτό σου? Έβλεπα τις μεγαλύτερες και έλεγα πόσο όμορφες είναι. Έβλεπα τα παλιά Καλλιστεία και έλεγα αχ να ήμουν στη θέση τους. Άρα ήταν ένας χώρος που σε θάμπωνε, ναι, από τη λάμψη, τους εγωίτευε και ονειρευόσουν να το κάνεις. Ναι. Εσύ που είσαι πολύ μικρούλα τώρα, σε αυτή την τρυφερή ηλικία, πώς τα κατάφερες και συνδύασες το σχολείο, τις πρόβες, τους διαγωνισμούς? Με το σχολείο θα γυρίσω τώρα στα μαθήματα, γιατί τα έχω αφήσει 2,5 εβδομάδες σχεδόν. Έχει να πέσει πολύ διάβασμα, η αλήθεια είναι αυτή. Όμως δεν θα παρατήσω το modeling, θέλω να ασχοληθώ πάρα πολύ. Έτσι. Ωραία, μάζεψε το μυαλό σου, ναι, τώρα. Τώρα έχει λίγο τώρα καιρό. Τώρα μιλάει η μαμά. Μάζεψε το μυαλό σου να τελειώσεις, να μπεις και σε μια σχολή, να πάρεις το πτυχίο, έτσι, σου και παράλληλα όλα. Έτσι. Πάμε και στην Αντιγόνη, την Αντιγόνη την Αμπαθά. Η Αντιγόνη Αμπαθά έδειξε μια ξεχωριστή φινέτσα. Αισθάνομαι ότι έχεις ασχοληθεί με το modeling, δηλαδή ο τρόπος που περπατούσες και ο τρόπος που στεκόσουν στη σκηνή δείχνει ένα κορίτσι το οποίο έχει σχέση με το χώρο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ασχολούμαι τα τελευταία 3 χρόνια με το modeling. Στην Αθήνα δεν έτυχε, ήταν και δύσκολο λόγω του ότι μένω Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη έχω κάνει ό,τι έχω κάνει. Mm-hmm. Εσύ έχεις σπουδάσει κάτι? Σπουδάζω οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας. Έχω τελειώσει τα 4 έτη και είμαι στο πτυχίο. Ωραία. Δεν φαντάζομαι να παρατήσεις τα μαθήματα. Όχι. Τώρα που στέφτηκες βασίλισσα της ομορφιάς. Όχι, βέβαια, όχι. Θα το πάρω το πτυχίο. Κάποια στιγμή θα το πάρω. Ο συνδυασμός είναι η χρυσή τομή. Ναι. Αν μπορείς να συνδυάσεις τις σπουδές σου με την καριέρα σε αυτό το χώρο. Και θέλω να σου πω ότι, όπως σε βλέπω, είσαι κλασικό μοντέλο, αυτό σχολίαζε και η επιτροπή μετά. Πάρα πολύ. Από αυτά που βλέπουμε στις διεθνείς πασαρέλες, δηλαδή το στήσιμό σου όλο. Συγχαρητήρια και σε σένα.
Θα πω το διαγωνισμό και θα φωνάξουμε τον άνθρωπο ο οποίος κατάφερε να φέρει πέρα όλη αυτή τη βραδιά. Διότι όλοι λένε μπράβο στην Τατιάνα και στο T-Life, γιατί εγώ είμαι η πιο γνωστή και η διάσημη και εγώ φαίνομαι. Όλο το τρέξιμο και την έμπνευση και όλη την προσπάθεια, ο κύριος Πρεβελάκης την έριξε και είναι σε λίγο, θα τον δείτε, θα έρθει κοντά μας. Θέλω να πω για το δώρο, 1000 ευρώ μετρητά. 1000 ευρώ μετρητά, 90, 11, 51, 51, 51 στο τέλος της σημερινής εκπομπής, συν δύο συσκευές για μόνιμη αποτρίχωση. Ο λόγος που δίνουμε αυτές τις συσκευές είναι γιατί είναι κάτι ξεχωριστό, είναι κάτι πρωτοποριακό σε αυτό το χώρο. Είναι αυτό που τόσο καιρό κάνετε όσοι μπορείτε στα Ινστιτούτα, όσοι δεν μπορείτε το ονειρεύεστε κάποια στιγμή να απαλλαγείτε πλήρως από τις τρίχες. Έχει βγει λοιπόν μια συσκευή που μπορεί να σας βοηθήσει στο σπίτι μόνοι σας να κάνετε αυτή τη δουλειά που κάνει το λέιζερ στην ουσία. Και επειδή είναι ξεχωριστή συσκευή, αποφασίσαμε να τη δώσουμε ως δώρο δύο συσκευές μαζί με τα 1000 ευρώ. 90-11-51-51-51 είναι η συσκευή Silk and Flash and Go. Καλή επιτυχία και να φέρουμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Βασίλη Πρεβελάκη, ο οποίος είναι άξιος συγχαρητήριων. Καθίστε. Κύριε Πρεβελάκη, το παλέψατε πάρα πολύ για να διατηρήσετε ζωντανό το θεσμό στην Ελλάδα. Ένας πολύ ακριβός θεσμός, πολύ ακριβή διοργάνωση και αυτή τη φορά πώς έγινε, πώς στήθηκε και πώς είχαμε αυτό το τόσο εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι βοήθησε πάρα πολύ το ίντερνετ. Τα τελευταία 10 χρόνια είχαμε αρχίσει να γινόμαστε αθηνοκεντρικός θεσμός. Δεν ερχόντουσαν κοπέλες από την περιφέρεια και μπορώ να πω ότι φέτος είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχουμε κοπέλες από την Θεσσαλονίκη και την Κρήτη. Παλιότερα είχαμε πάρα πολλές κοπέλες από την Κρήτη. Κάποια εποχή μας λέγανε ότι είμαστε και τοπικιστές λόγω καταγωγής. Αλλά και η Θεσσαλονίκη έχει καταπληκτικές κοπέλες και είναι αμαρτία να κάνουμε ελληνικά καλλιστεία και να μην έχουμε, πέρα από την Αττική, να μην έχουμε υποψήφιες. Ο θεσμός είχε πρόβλημα, διότι είχε γίνει πάρα πολύ ακριβώς. Φέτος αλλάξαμε τελείως, σκίσαμε το παλιό βιβλίο και αρχίσαμε να γράφουμε από την αρχή. Φέραμε το T-Life, το οποίο μας έδωσε την πρόσβαση στο διαδίκτυο, διότι το διαδίκτυο δεν είναι ότι βγαίνει ο Πρεβελάκης και ξαφνικά όλος ο κόσμος ξέρει ότι εγώ κάνω καλλιστεία. Χρειάζεται ένα μέσο επικοινωνίας και ένα μέσο προβολής. Και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το T-Life και εσάς προσωπικά, διότι και μέσω της εκπομπής σας επικοινωνήσαμε σε όλη τη χώρα το ότι γίνονται καλλιστεία και ότι θέλουμε κοπέλες όμορφες να έρθουν. Και γι' αυτό νομίζω ότι η Επιτροπή υπέφερε, διότι ήταν πολλές όμορφες κοπέλες και δεν ξέρανε πώς, ποια να επιλέξουν. Δηλαδή, από τη 19 στη δεκάδα είχαν πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή δεν μπορούσαν να βάλουμε αυτή, να βάλουμε εκείνη. Όντως. Το Dream City είναι καταπληκτικός χώρος. Έχει φοβερές δυνατότητες και φοβερά προβλήματα. Η κυρία Κατσαΐτη, αν τη βάλετε, μπορεί να σας πει, να μιλάει ώρες για τα προβλήματα που αντιμετώπισε. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε και μία ταινία για το backstage. Το backstage. Γιατί τα έχετε δείξει αυτά που είχαμε. Είχαμε τα προβλήματα που είδατε με την κοπέλα που λιποθύμησε, αλλά είχαμε και άλλα πράγματα, όπως ένα θερμοσύφωνα ο οποίος ήταν στη μέση και δεν ξέραμε τι να τον κάνουμε. Το κρύψαμε πίσω από ένα μπαρ και έμεινε ακόμα εκεί. Το σημαντικό είναι ότι σε αυτή την βραδιά κύλησαν όλα ομαλά, ότι το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι ένα τηλεοπτικό αποτέλεσμα που θα μπορούσε να φιλοξενήσει σε οποιοδήποτε μεγάλο κανάλι, ναι. Πολύ εντυπωσιακό. Ότι ο θεατής δεν είδε τίποτα από όλα αυτά τα προβλήματα και ότι καταφέρατε να διατηρήσετε το θεσμό ζωντανό. Και υποσχόμαστε
και στους τηλεθεατές και στους, κυρίως στους λάτρες του διαδικτύου και του θεσμού, ότι του χρόνου θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Πάντοτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ όλους, θερμότατα. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Ελένη Φουρέρα, τελεία. Είναι νέα, σεξι και ταλαντούχα. Με εξωτική ομορφιά, εκρηκτική σκηνική παρουσία και φωνή που ξεχωρίζει, μας παρασύρει στο δικό της πάρτι που ποτέ δεν σταματά. Η Ελένη Φουρέιρα είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα στη μουσική pop σκηνή. Ξεσηκώνει το κοινό σε κάθε της εμφάνιση και τα τραγούδια της γίνονται αμέσως μεγάλες επιτυχίες. Στην πρεμιέρα της στο πλευρό του Αντώνη Ρέμου και του Στέλιου Ρόγκου κέρδισε τις εντυπώσεις με πολύ ροκ διάθεση και με σκηνική παρουσία που έκοβε την ανάσα. Στην πίστα δεν έλειψαν και τα παιχνίδια, αφού ο Αντώνης Ρέμος και ο Στέλιος Ρόκος συμπήρασαν σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Εγώ νιώθω υπέροχα μαζί τους πάνω και πολύ τυχερή, θα σου πω. Λίγο τρέμω, αλλά νομίζω θα περάσει ο καιρός και θα το συνηθίσει. Η Ελένη Φουρέιρα αγαπάει πολύ τη μόδα και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα fashion icon. Αλλάζει συχνά τα μαλλιά και το στυλ της. Φέτος εντυπωσίασε με τα μαύρα μακριά μαλλιά της και τις έξι εμφανίσεις, όλες δημιουργίες μεγάλων σχεδιαστών μόδας. Στου ερωτά τη τρέλα, έλα, μαζί σου γελώ, τα πάντα συχνώ, μαζί σου η καρδιά. Η ίδια έχει δηλώσει ότι δεν την ενοχλεί που τονίζεται η σεξ πλευρά της. Εγώ προσπαθώ να προσφέρω τα πάντα, να είμαι πολύ καλή σε αυτό που κάνω, να χορεύω σωστά, να τραγουδάω σωστά. Δεν με ενοχλεί καθόλου όμως. Μ' αρέσει που με θεωρούν σεξι. Είμαι 25 χρονών και τι πιο ωραίο. Στην προσωπική της ζωή είναι πολύ χαμηλών τόνων και δεν της αρέσει να προκαλεί. Σύμφωνα με την ίδια, είναι ευτυχισμένη, ενώ διανύει μία από τις καλύτερες επαγγελματικές της περιόδους. Και στη ζωή μου την προσωπική είμαι πάρα πολύ καλά, ναι. Έχεις δεσμό δηλαδή. Είμαι καλά. Το νέο της άλμπουμ ονομάζεται «Τι πονηρό μου ζητάς» και η παρουσίασή του έγινε πριν από λίγες ημέρες. Ο χώρος ήταν σφιχτικά γεμάτος από κόσμο και πολλοί από τους θαυμαστές της Ελένης ήταν εκεί από νωρίς για να τη συναντήσουν. Σε βλέπω να κατεβαίνεις, σε βλέπω προς και μου κόβεις την ανάσα. Αυτοί οι άντρες, τι θα παθαίνουνε μαζί σου? Τίποτα. Τι παθαίνουνε? Εγώ έχω ζαλιστεί, ζαλίζομαι. Νιώθω μια ζαλάδα, εσείς? Αγάπη. Θα σου πω το εξής.
Εχθές το βράδυ, όταν βγήκες, επειδή βραδιά τράβαγε, όπως τραβάνε πάντα τα καλλιστεία, τραβάνε στο δρόμο όλες τις κοπέλες να ψηφίζει η Επιτροπή Ερωτής, τράβαγε. Βγαίνεις λοιπόν σε ένα σημείο που είχε αρχίσει να βαραίνει η βραδιά. Είχε αρχίσει να βαραίνει ο κόσμος. Ήμουν εκεί από τις 6.30 εντωμεταξύ. Ναι. Και βγαίνεις εσύ. Ενώ λοιπόν συνήθως ξέρεις, κάτι πίνουν, μιλάνε μεταξύ τους. Πάνε μια βόλτα στην τουαλέτα. Βλέπω ξαφνικά, γιατί όπως είδες ήταν τίγκα, δεν έπεφτε καρφίτσα. Ήτανε καταπληκτικό. Όρθιοι καθόντουσαν, υπήρχε τρομερή ατμόσφαιρα. Και βγαίνεις να τραγουδήσεις και βλέπω ένα πράγμα που δεν είναι αυτό ο ενθουσιασμός. Πάγωσαν. Πάγωσαν γιατί γυναίκες και άντρες, είσαι τόσο... Είσαι performer, δηλαδή είναι το σώμα, είναι η εμφάνιση, η φωνή, είσαι σεξι, είναι η κίνηση. Που ήταν έτσι. Δεν μιλάγε κανείς. Δεν λάγανε. Αυτό κάποιος μου έκανα νόημα να σηκωθούν. Δεν μιλάγανε, δεν πίνανε, δεν τρώχανε, δεν πηγαίνανε στην τουαλέ, τίποτα. Ήταν έτσι. Έτσι ήτανε. Δεν ξέρω αν τους είδες. Ήτανε φανταστικά εχθές να ξεκινήσω από εκεί και όταν βγήκα είδα πάρα πολύ κόσμο και εγώ δεν είχα δει καθόλου. Ήμουν εκεί από τις 6.30 ώρα, ετοιμαζόμουν, βαφόμουν. Βγήκα γύρω στις 10.30 νομίζω, 11. Και βγαίνοντας βλέπω ότι έχει όρθιους και κόσμο πολύ που χορεύανε κάποιοι. Λέω, τελικά είμαι σε κλαμπ κανονικά, δεν είμαι στα καλλιστεία. Γιατί στα καλλιστεία είναι λίγο πιο σοβαρή όλοι και πιο... Ήταν φανταστικά εχθές. Και να πω ότι εντάξει, όλο αυτό το σοου, τα παιδιά που είχαν ντυθεί έτσι, οι χορευτές μου, είναι μέρος του προγράμματός μου που κάνω τώρα στο Αθηνών Αρένα. Και έχει κάνει τη χορογραφία η Τσέιλι, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όλη η ιδέα, όλο αυτό που ήταν τόσο εντυπωσιακό που είδατε χθες, είναι του Απόλλωνα Παθεοχάρη, τα πάντα, η σκηνοθεσία, όλα. Και τα ρούχα και όλα αυτά είναι δικές του ιδέες. Τα ρούχα των χορευτών είναι όλα δικά του. Έχει κάνει καταπληκτικό πρόγραμμα και το σοου στο μαγαζί, όλα τα σκηνικά. Είναι φανταστικός ο Απόλλωνας. Τα δικά μου τα ρούχα είναι τη στυλιστριά μου έτσι, η επιλογή. Ο Πέτρου, ο Βρετός με έχει ντύσει. Και η Ήρη Λονταρίτη που έχει κάνει την κουνή στη ληστριά μου και έχει βοηθήσει όλο αυτό. Το μαλλί ποιος το έκοψε και στο έκανε έτσι. Βασικά ο Παντελής το τον εκεί πίσω με τον Απόλλωνα. Τι θα κάνουμε το χειμώνα, Λέω, παιδιά, πρέπει να κάνουμε. Από το καλοκαίρι το φέραμε εδώ το μαλλί. Το μαζέμα εγώ πίσω σγουρωτό είναι. Τι θα κάνω, παιδιά, ούτε ένα μισή μήνα το έχω δει. Δύο μήνες. Αφήστε το μαλάκι μου, ήσυχο, δεν θέλει τίποτα. Όχι. Έρχεται μια μέρα, ανοίγω το κινητό μου και βλέπω 100 φωτογραφίες από μοντέλα του εξωτερικού, από πολύ παλιά μοντέλα, νομίζω ποια δεκαετία έτσι. 70s, όλο αυτό το στρογγυλό, τη φράτζα. Αυτό είσαι, μου λέει. Του λέω, Παντελή, το ξέρεις ότι άμα κουρέψεις τα μαλλιά μου και κάνω φράτζα, σε 3 χρόνια θα ξαναμακρύνει. Ότι θα είμαι με σγουρά μαλλιά έτσι. Μου λέει, αυτό θα κάνεις. Το πάει στον Απόλλωνα, ο Απόλλωνας λέει, αυτό είναι τελείως. Πάω στον Νικόλα τον Βιλιώτη, γύρισα σπίτι και έκλαιγαν τα μάτια μου ότι φράτζα εκεί ήμουν. Λέω, τι θα τραβήξω, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το ίσχυμα, γενικά. Θέλω να σου πω, τώρα έχω τα θέματά μου. Έχω μερικά πρόσωπα, έχω με συναισθηματικά δεμένη. Συγκινούμαι που τη βλέπω. Ηλίθεια, παρουσιάστε. Πολλές φορές λένε ότι οι Έλληνες καλλιτέχνες ονειρεύονται να κάνουν καριέρα στο εξωτερικό. Εγώ όταν σε είδα χθες πάνω στη σκηνή, γιατί το έξω για να βγεις μετράει το σύνολο. Λέω, ρε παιδί μου, ότι αυτό το κορίτσι εύκολα θα μπορούσε να σταθεί έξω. Δηλαδή, εύκολα θα μπορούσε να σε δω σε βραβεία μάτς στο εξωτερικό. Έχεις σκεφτεί ποτέ να ανοίξεις φτερά για έξω? Δηλαδή, είναι το όνειρό μου, εννοείται. Γιατί ξεκινάς από τη Eurovision? Δηλαδή, εκεί είναι μια μεγάλη πόρτα. Όταν σε είδα, λέω, αυτή άμα πάει στη Eurovision θα σαρώσει. Θέλω πάρα πολύ να πάω στη Eurovision και είναι κάτι το οποίο ο διαγωνισμός γενικά με εξητάρει πάρα πολύ και κάθε χρόνο τον παρακολουθώ και λέω κάθε χρόνο θα μπορούσα να είμαι εκεί πάνω, μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν μου γίνει ακόμα η πρόταση και λίγο νομίζω ότι είναι περίεργα τα πράγματα φέτος, έτσι δεν υπάρχει budget για να στείλουμε καλλιτέχνη. Δεν ξέρω αν μου γίνει πρόταση και βρεθεί το κατάλληλο τραγούδι και το budget, γιατί ξέρεις οικονομικά πλέον να. Και το... Η ΕΡΤ είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ξέρεις τι αισθάνομαι. Θα πήγαινα εύκολα. Αισθάνομαι ότι η ΕΡΤ τα τελευταία χρόνια δεν τον θέλει αυτό το διαγωνισμό. Δηλαδή, σαν να έχει ένα προϊόν το οποίο είναι πάρα πολύ... Δηλαδή, θα πέθαναν άλλα κανάλια για να το είχαν. Πολύτιμο προς αξιοποίηση και στο να το πουλήσει, να βγάλει χρήματα, να πέσουν χρήματα στο
στα κρατικά ταμεία, στην κρατική μας ΕΡΤ, και αισθάνομαι ότι τον σνομπάρει το θεσμό, δηλαδή, ότι τον υποβαθμίζει. Και είναι πολύ κρίμα, δηλαδή, αν δεν τον θέλει, ας το δώσει ένα ιδιωτικό κανάλι που θα πέθανε για να τον κάνει. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό, αλλά νομίζω ότι η ΕΡΤ αγαπάει αυτό το διαγωνισμό. Εγώ πιστεύω. Απλά επειδή οικονομικά είναι λίγο δύσκολα και ο κόσμος μπορεί να γυρίσει και να πει: δίνει τόσα λεφτά στη Eurovision, ενώ δεν έχουμε λεφτά να φάμε. Πολλοί κόσμοι μπορεί να το πει. Και νομίζω ότι δυσκολεύεται εκεί κάπου. Άμα τα δώσει, θα τα δώσει για να τα πάρει πίσω. Δηλαδή, δεν τα δίνει. Ότι... Όταν είχε διοργανωθεί στις λαμπερές εποχές της κρατικής τηλεόρασης, όταν ο Χρήστος Παναγόπουλος πρόεδρος που είχε πολύ κατηγορηθεί για αυτή η Eurovision. Ό,τι είχε δώσει το είχε πάρει πίσω. Δηλαδή και ο τηλεθεατής χαιρότανε να βλέπει ένα σόου, αλλά και μπαίνανε και λεφτά. Δεν έμπαινε μέσα η τηλεόραση. Τέλος πάντων. Δεν σε αφορούν εσένα αυτά. Εμείς θέλουμε να σε δούμε στη Eurovision τώρα. Θέλω αυτό πολύ. Θέλουμε. Θα κάνω κάποια βήματα να γίνει. Όμως στο εξωτερικό τώρα, έτσι κι αλλιώς. Θα κάνει. Περίμενε. Θα μου τα πεις μετά τις διαφημίσεις. Και το κόψαμε απότομα ότι εσύ θα ήθελες πάρα πολύ να πας. Βέβαια το θέμα είναι και τι έχει σκοπό να κάνει η κρατική τηλεόραση. Ναι, εννοείται ότι αυτό είναι το βασικό. Υπάρχει βέβαια και ένας κίνδυνος για την κρατική τηλεόραση. Ότι άμα πας εσύ είναι πολύ πιθανό να κερδίσεις. Και μετά πρέπει να αναλάβουν όλη αυτή τη διοργάνωση. Εντάξει, νομίζω ότι. Δεν ξέρω αν το θέλουν. Πέρσι δεν βοήθησε η Γερμανία στη διοργάνωση. Νομίζω ότι βοηθάνε άλλες χώρες. Αλλά. Άμα να μας βοηθήσουν άλλες, δηλαδή να πάμε. Μακάρι, με ανάθεση όμως. Μακάρι. Όπως έγινε με τον Σάκη Ρουφά, όπως έγινε με την Άννα Βύση, όπως έγινε με την Έλληνα Παπαρίζου. Δηλαδή, εσύ πια είσαι σε ένα επίπεδο που δεν είσαι για να πας να διαγωνίζεσαι και να προσπαθείς με νέα παιδιά τα οποία ακόμη δεν έχουν καταξιωθεί στο χώρο. Εσύ αυτή τη στιγμή είσαι τόπο όνομα. Αν σε θέλει να έρθει να σου πει, πάρε Ελένη την Eurovision, όπως είπε και στους άλλους, που είναι αντίστοιχα ονόματα πια με σένα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ναι. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω πρόβλημα να διαγωνιστώ με κανέναν. Εμένα δεν μου έχει γίνει πρόταση ακόμα. Αν μου γίνει πρόταση, να το σκεφτούμε, να το συζητήσουμε, να βρούμε τραγούδι, θα σε πω. Λοιπόν, πάμε στα άλλα. Καταρχήν, θέλω να σε ρωτήσω. Ο νέος σου δίσκος τιτλοφορείται «Τι πονηρό μου ζητάς». Ναι. Έχει πολύ πονηρό τίτλο. Και θέλω να σε ρωτήσω τι πονηρό έχουν ζητήσει σε σένα. Κοίταξε, όταν βλέπουν το δίσκο μου λένε όλοι αυτό. Γιατί αυτό το όνομα, σου έχουν ζητήσει πολλά πονηρά. Αν το πάμε σοβαρά, δεν μου έχουν ζητήσει πολλά πονηρά έως τίποτα. Αν το πάμε στο χαβαλέ, όλο και κάτι. Αναλόγως ποιος το ζητάει. Ναι. Εσύ τι πονηρό θα ήθελες να σου ζητήσουν. Αναλόγως ποιος θα μου το ζητήσει. Εγώ θα απαντήσω διαφορετικά, λοιπόν. Δεν υπάρχουν πονηρές λέξεις ή πονηρά... ερωτήματα ή κάποιος με ρωτήσει κάτι πονηρό, υπάρχουν πονηρά μυαλά. Δεν ξέρω, καλά τα πάει, δεν πάει, το είπα. Διαβάζω εδώ στα χαλώστα, οκ, okay, που δίνει συνεντεύξη ότι είσαι ερωτευμένη, κυρία Φουρέιρα, αυτή την περίοδο. Βέβαια. Με την προηγούμενη εβδομάδα στο okay, ε. Έχει και ντοκουμέντα μέσα. Μα δεν βλέπεις το μωρό που έχω αγκαλιά, να μην είμαι ερωτευμένη. Με το σκύλο σου, άστα αυτά. Τι είναι αυτό το σκύλο τώρα, το πήρες? Το έχω 5 μήνες. Είναι Σαρπέι. Αχ, τι σκύλο. Δεν είναι πανέμορφη. Σου πάει πάρα πολύ. Αυτό είναι το OK. Έχεις δώσει εδώ συνέντευξη, λες ότι είσαι ερωτευμένη, διαβάζω. Λέω ότι είμαι καλά, να είμαι στην προσωπική μου ζωή πολύ καλά, στη δουλειά μου πολύ καλά. Και έχω μάθει ότι είναι και πολύ όμορφος. Μου λένε, είναι, λέει, κούκλος της Φουρέιρα. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν. Είναι η εικόνα ή αυτό όπως να το πεις, είναι πράγματα που με ενδιαφέρουν πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή το να μ' αρέσει εμένα προσωπικά, να είναι ένας καλός άνθρωπος και όλα τα υπόλοιπα είναι. Με τι ασχολείται ο σύντροφός σου, μπορούμε να το πούμε αυτό? Αχ, δεν ήθελα να μιλήσω γι' αυτό. Αφού σε βλέπω. Είσαι ερωτευμένη, βλέπω εδώ. Εγώ είπα φωτογραφίες, καλά, βλέπω.
Μην παντρευτείς ακόμα. Όχι, δεν παντρεύομαι. Τώρα είναι καριέρα. Μην μου αρχίσεις γάμους και τέτοια και εσύ και παιδιά. Κατευθείαν πάμε τώρα εξωτερικό. Έχουμε Eurovision, έχουμε δουλειές. Δεν είμαστε για τέτοια. Ξέρεις ότι αυτό δεν το μπορώ καθόλου. Έχω αρχίσει ζεσταίνω, με υδρώνω. Παντελή, έχω υδράσει. Ξέρεις τι έχω καταλάβει με σένα. Ότι εσύ ακολουθείς πάντα το δρόμο της καρδιάς, δεν μας ας. Ναι, ναι, όχι είναι το μόνο σίγουρο. Δεν θα κάνω τίποτα αν δεν μου λέγει η καρδιά μου. Δηλαδή κάτι, βλέπω τραγουδίστρες με κάτι αυτά, κάτι επιχειρηματίες, κάτι εδώ, κάτι τώρα. Δεν το έχεις αυτό. Καθόλου, το αντίθετο, με τρομάζει και λίγο εμένα και με αποθεί. Εσύ ερωτεύεσαι και τέλος. Μ' αρέσει ο άλλος και δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι δουλειά κάνει, το από πού είναι, το τι. Δεν με νοιάζει. Αν μ' αρέσει και μου κάνει σαν άνθρωπο, τελείωσε. Όλα τα υπόλοιπα είναι για άλλους, όχι για μένα. Έχεις ερωτευτείς του θανατά, δηλαδή αυτό που λέμε κεραμίδα στη ζωή σου. Είμαι 25, δεν ξέρω καν να το πω. Επειδή είμαι μικρή ακόμα και έχω ερωτευτεί, αλλά όσο περνάει ο καιρός, μπορεί να ερωτευτείς και πιο έντονα. Και όταν γνωρίζεις ένα καινούργιο άνθρωπο και τον ερωτεύεσαι, λες, νομίζω τώρα είμαι πιο ερωτευμένη, ότι τελικά τώρα έχω ερωτευτεί πραγματικά. Αυτή τη ζαλάδα και τα στράκια. Τα στράκια. Η καψούρα. Μπράβο, ρε εσύ, Ελένη. Πες το όπως πρέπει. Το πιο έρωτας πεθαίνεις, που λέμε. Αυτό. Όπως το τραγούδι. Αυτό, λοιπόν. Αυτό το έχεις νιώσει, το έχεις ζήσει. Θέλω να το πιστεύω ότι το έχω νιώσει και το νιώθω και το ζω. Να τα μας. Η Ελένη, ζωή χωρίς έρωτα, για να ανθίσει μια γυναίκα. Οι άνθρωποι γενικά, νομίζω. Ναι, για να λάμψεις, για να λάμπεις και πάνω στη σκηνή, εάν δεν νιώθεις όμορφα και έρωτα. Να ξέρεις ότι θα είσαι καλά, θα πας σπίτι σου, είναι πολύ σημαντικό, νομίζω. Αλλά πρέπει να μην γίνεται απαραίτητα. Δηλαδή, πολλές φορές χωρίζεις και μένεις μόνο σου καιρό και λες, αχ, μόνη μου τόσο καιρό δεν μπορώ, εγώ δεν το έχω αυτό το πρόβλημα. Αυτό σου έρχεται. Όσο ψάχνεις, νομίζω ότι δεν τα καταφέρνεις καλά. Τι τύπο άντρα ερωτεύεσαι συνήθως, δηλαδή ερωτεύεσαι το μάτσο τύπο, ερωτεύεσαι αυτόν που είναι τρυφερός και σου κάνει γουτσου γουτσου και σε παίρνει πολλές αγκαλίτσες, αυτόν που μπορείς να κουμπίσεις πάνω του, τι τύπο ερωτεύεσαι συνήθως. Αυτό είναι εξής λίγο γενικό, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Μ' αρέσει όλος να είναι όριμος, να είναι διακριτικός, να έχει χιούμορ, να είναι σοβαρός όμως, δηλαδή το χιούμορ του, να μου βγάζει μια ασφάλεια. Και δεν μιλάω για ασφάλεια οικονομική, το τελευταίο αυτό. Μιλάω για ασφάλεια όταν με κοιτάει στα μάτια, να είναι σοβαρός, να μιλάει πολλά χωρίς λόγο. Είναι σημαντικά αυτά και να είναι καλός άνθρωπος. Να κοιτάει στα μάτια μου και να του αρέσω το πρωί που δεν είμαι βαμμένη, το βράδυ που είμαι βαμμένη. Ναι, έχεις ανάγκη το πρωί που δεν είσαι βαμμένη, εσύ να του αρέσεις. Γενικά, αρέσεις. Ξέρεις, γιατί αλλιώς είναι στη σκηνή όταν βλέπεις έναν άνθρωπο και εγώ είμαι και αρκετά βαμμένη στη σκηνή, ντυμένη σεξι, είναι πολύ πιο εντυπωσιακό αυτό που βλέπεις. Από το δεις τον άλλο το πρωί με τα αθλητικά παπούτσια, από αυτό. Το θέμα είναι να του αρέσεις εσύ, ο χαρακτήρας σου, να τον κάνεις να περνάς καλά, να περνάει καλά. Θα έβγαινες ποτέ με άνθρωπο που θα γνώριζε το μαγαζί, με πελάτη του μαγαζιού που τραγουδάς, γιατί ξέρεις οι άντρες έρχονται εκεί, σε βλέπουν, εκτός από τις γυναίκες που δεν σε λατρεύουν. Δεν βλέπω τίποτα από κάτω. Είμαι σίγουρη, μα έτσι όπως χορεύεις, πού να προλάβεις να δεις. Στορκίζομαι, βγαίνω και είμαι έτσι. Κάνω ότι κοιτάω και πολλοί νομίζω ότι τους κοιτάω και είναι έτσι, αλλά εγώ είναι, ξέρεις, είναι αυτό το βλέμμα που είναι στο περίπου κάπου. Δεν είναι στο πουθενά όμως. Μιλάω τώρα και με τους φίλους μου και μου λέει ο Παντελής, με βλέπεις. Σου λέω, δεν σε έχω δει ποτέ. Αφού με κοίταζε, δηλαδή, δεν σε κοιτάω. Είναι αυτό το βλέμμα που κάνω, ότι κοιτάω κάπου, αλλά δεν κοιτάω πουθενά. Είμαι τόσο συγκεντρωμένη σε αυτό που κάνω, που ειδικά στο πρώτο πρόγραμμα που έχω τις χορογραφίες και όλα αυτά, που δεν βλέπω τίποτα από κάτω. Ούτε κάποιον να με κοιτάει κάπως. Ειδικά αυτό στη δουλειά μου δεν το έχω εγώ, όχι. Ναι, αλλά επειδή είσαι πολύ ερωτεύσιμη και κάθονται στα πρώτα τραπέζια και άνθρωποι οι οποίοι έρχονται γιατί τρελαίνονται να σε βλέπουν. Αυτά συμβαίνουν στα νυχτερινά κέντρα, δεν είναι καινούριο πράγμα.
Και οι οποίοι πεθαίνουν να σε γνωρίσουν και να έχουν ένα σου βλέμμα. Ναι, αλλά έχουν μαγευτεί από αυτό που βλέπουν εκεί πάνω. Το εντυπωσιακό αυτό. Ναι, είσαι και αυτό όμως. Και αυτό είσαι. Δεν είσαι μόνο η Ελένη από αυτή στο κρεβάτι που ξυπνάει το πρωί. Είσαι και το εντυπωσιακό. Και τα δύο είσαι. Και τα δύο Ελένη είναι. Μου έχει συμβεί στο παρελθόν. Αλλά πλέον επειδή αυτό που κάνω, όπως είπες, ότι από κάτω θα εντυπωσιαστούν από αυτό που βλέπουν. Συνήθως τους ανθρώπους γνωρίζω, πιο πολύ τους γνωρίζω έξω από τη δουλειά μου. Και κάποιος θα με τραβήξει πιο πολύ κοντά του έξω από τη δουλειά. Έχεις ίσως μια έλλειψη εμπιστοσύνης ότι σε βλέπουν ως... Εννοείται, με αυτό έρχονται να δουν. Να. Σίγουρα θα με γνωρίσει ο άλλος. Ως κάτι θα πιο επιφανειακό, ας πούμε, ναι. όταν τους γνωρίζεις μέσω του μαγαζιού. Εννοείται πως είναι πιο επιφανειακό. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο. Για να φύγουμε από το κομμάτι του έρωτα. Ωραία. Για τη ζωή σου και την πορεία σου. Ξαλάφρωσες τώρα. Εντάξει, πάμε να το δούμε. Εντυπωσιακή ομορφιά, εξαιρετική σκηνική παρουσία και φωνή που σε ξεσηκώνει. Ένα κορίτσι που ζει το όνειρό της με πάθος, πείσμα και επιμονή. Η Ελένη Φουρέιρα μεγάλωσε στην Καλλιθέα. Έχει μεγάλη δυναμία στους γονείς και στα τρία της αδέλφια. Ο πατέρας της είναι οικοδόμος και η μητέρα της μοδίστρα. Από μικρή ήξερε ότι θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική. Τραγουδούσε κρατώντας μια βούρτσα μπροστά από τον καθρέφτη, ενώ συχνά έλεγε στη μητέρα της: «Μην αγχώνεσαι, εγώ μια μέρα θα γίνω στάρ». Στο σχολείο ήταν επιμέλης μαθήτρια με έφεση στα καλλιτεχνικά, έτσι έκανε μαθήματα κιθάρας και θεάτρου. Πήγαινε στο κατηχητικό που της άρεσε να μαθαίνει πληροφορίες για την Εκκλησία και τη θρησκεία. Τα παιδικά της χρόνια ήταν δύσκολα και φτωχά, ωστόσο ήταν γεμάτα αγάπη. Όπως η ίδια έχει πει, έμενε σε ένα υπόγειο στην Καλλιθέα, ενώ συχνά η Εκκλησία της έδινε ρούχα. Σπουδάζει σχέδιο μόδας και styling, ακολουθεί όμως το ένστικτό της που την οδηγεί στο τραγούδι. Στα 18 της ξεκινάει να τραγουδάει και μόλις ένα χρόνο αργότερα σχηματίζει μαζί με τη Μαρία Μακρύ και την Αρκμήνη Χατζηγιάννη το συγκρότημα Mystique. Η ίδια έχει παραδεχτεί ότι με τις Mystique έκανε τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα γεμάτα εμπειρίες και εφόδια. Δεν μ' αγαπάς, δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάς. Το 2010 συμμετέχει στον ελληνικό τελικό της Eurovision στο πλευρό του Μάνου Πυροβολάκη με το τραγούδι «Κιβωτός του Νόε». Τα πρώτα της βήματα στη βιομηχανία της μουσικής γίνονται με ένα εκρηκτικό ντουέτο με το θηρίο, το οποίο γίνεται αμέσως μεγάλη επιτυχία. Η συμμετοχή της στο φιλανθρωπικό σόου του Mega, Just the Two of Us, ήταν σημαντική για την ίδια. Παναγιώτη Πετράκη κατακτούν την πρώτη θέση ανάμεσα σε 12 ζευγάρια. Οι νικητές του Just the Two of Us, θα καταρρεύσω, είναι ο Παναγιώτης Πετράκης και η Ελένη Φουρέιρα. Ταυτόχρονα κυκλοφορεί η πρώτη της ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά, η οποία γίνεται αμέσως με την έννοια. Η κορυφή της ανήκει και μια επιτυχημένη δουλειά διαδέχεται την άλλη. Η ζωντάνια, η ενέργειά της και η εντυπωσική της εμφάνιση καθυλώνουν τους θεατές και την έχουν χαρακτηρίσει ως μία από τις πιο σεξι, ταλαντούχες και πολυσυζητημένες παρουσίες της σημερινής pop μουσικής σκηνής, δίνοντάς της και αντίστοιχα βραβεία. Θέλω να πετάξω λίγο μαλλί. Θέλω να κάνω sexy in the rust. Το νέο της άλμπουμ ονομάζεται «Τι πονηρό μου ζητάς» και τα περισσότερα τραγούδια έχουν γίνει ήδη μεγάλες επιτυχίες.
πιο ωραία βίντεο που έχουμε κάνει. Δύο πράγματα έβλεπα στο βίντεο. Το ένα είναι ότι δεν υπάρχει μαλλί που να μην το έχεις κάνει ακόμα. Όχι, έχω. Δεν το έχω κάνει ξανθό το μαλλί μου ακόμα. Όχι, πολλά... ξανθό. Όχι. Δεν ξέρεις, έτσι έλεγα και με τη φράντζα. Λέω, όχι φράντζα, αλλά τελικά ήρθε. Νομίζω ότι το ξανθό θα χάσει το Latina look, το οποίο δεν πρέπει να χαθεί. Πρέπει να υπάρχει πάντα. Κοίταξε, στο πίσω μέρος. Έχω μπλέξει με τον Απόλλωνα, έχω μπλέξει εισαγωγικά. Το λατρεύω, το ξέρει, τον αγαπώ. Είμαστε πλέον δίδυμες ψυχές, γιατί ταιριάζουμε πάρα πολύ σε αυτό που κάνουμε. Ο Απόλλωνας κάνει σκηνοθεσίες στα βιντεοκλίπ μου, θα μου κάνει και το κεντρικό βιντεοκλίπ. Που ό,τι μου πει, λέω ναι, σταμάτ, φέτος, ήμουν έτοιμη να έχω ξανθιά, να ξέρεις. Είχα τον Παντελή και του λέγει, όχι, ξανθιά, όχι, ξανθιά. Και βγήκαμε τα χρόνια. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι το ένα ήταν ότι είδα ότι ό,τι μαλλί πέραν από ξανθό πλατινέ το έχει κάνει. Το ένα. Και το δεύτερο που παρατήρησα στο βίντεο, γιατί δεν τα είχα συνδέσει τα κομματάκια του puzzle, είναι ότι ό,τι έχεις κάνει σαρώνεις. Δηλαδή, πας στο Μέγκα το show, πώς λεγόταν αυτό. Just the two of us. Στο Just the two of us. Βγαίνεις πρώτη. Ο Παναγιώτης βγήκε πρώτος και εγώ μαζί του. Βοήθησα. Εντάξει. Ήταν σημαντικό όμως ότι είχε εσένα δίπλα. Πας στα ΜΑΝΤ, σαρώνεις στα ΜΑΝΤ. Στη νύχτα. Τι άλλο, τι άλλο μπορείς να κάνεις. Ναι, οι συνεργασίες που έχω κάνει μέχρι από στιγμής. Από Ρουβά, Ρέμο, τι άλλο μπορείς να κάνεις. Ο κύριος Παπαθεοχάρης, ο κύριος Γιάννης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ που με επιλέγει κάθε φορά για τα μαγαζιά του και τους καλλιτέχνες που με επιλέγουν κάθε χρόνο να είμαι δίπλα τους. Και φέτος ο Αντώνης Ρέμος και ο Στέλιος Ρόκος, η αδυναμία σου. με επιλέξαν να με φέρεις μαζί τους και εγώ αυτό με άγχωσε πάρα πολύ γιατί θέλω κάθε χρόνο να είμαι καλή και ειδικά όταν σε επιλέγουν και σε εμπιστεύονται τέτοιοι καλλιτέχνες. Ελένη Φουρέιρα, ένα χειροκρότημα. Γιατί θα πάμε σε break τώρα. Θα πάμε σε break και θα δώσω 3 λεπτά σε σένα που θες να βάλεις 1.000 ευρώ στην τσέπη. 3 λεπτά θα σου δώσω να πάρεις τηλέφωνο σε σένα που μας βλέπεις τώρα. 3 λεπτά. Και επίσης, εκτός από τον πρώτο, 2 συσκευές Silk and Flash and Go. Είναι 2 συσκευές καινούργιες, δεν υπάρχουν στην αγορά, γιατί όπως ξέρετε εγώ δεν δίνω ό,τι να είναι. Αυτό που πάτε στα Ινστιτούτα και δεν μπορείτε να το πληρώσετε γιατί είναι πανάκριβο το λέιζερ που κάνει μόνιμη αποτρίχωση, μπορείτε να το κάνετε για πρώτη φορά με αυτή τη συσκευή στο σπίτι σας. Αυτά. 2 τέτοιες συσκευές. Καλή επιτυχία 90-11-51-51-51. 90-11-51-51-51. Εμέσω SMS τα φένα κενό. Το όνομα τεπώνυμό σας στο 54-990. Και επιστρέφουμε για το αντίο. Επειδή έχει έρθει η ώρα να απεχαιρετήσουμε, είμαι κουρασμένη και κάνω τα σαρδάμ. Πρέπει να τα πάρει ο Θεός και να κάνει συραφή από τη σημερινή εκπομπή. Θα είναι το τέλειο αστείο βίντεο. Έχει έρθει η ώρα λοιπόν να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο και θέλω να διαλέξεις ένα τραγούδι του δίσκου σου, να το αφιερώσεις στο κοινό μας και να μας πεις γιατί διάλεξες αυτό. Διαλέγω το «Ποιο έρωτας πεθαίνεις». Γιατί είναι το επόμενο σύγκλι μου, γιατί αυτό το τραγούδι την πρώτη που το άκουσα το πίστεψα πάρα πολύ και νομίζω ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να δώσει αγάπη, να πάρει αγάπη. Πολύ όμως. Και τζάμπα, ξέρεις. Δίνεται αγάπη. Να λένε να βγαίνουν έξω για να είναι «Ποιο έρωτας πεθαίνεις». Πεθαίνω, είμαι ερωτευμένη. Αυτό. Θέλω όλοι να χαμογελάνε. Ελπίζω με το τραγούδι να τους κάνω να χαμογελάσουν. Καλό απόγευμα με «Ποιο έρωτας πεθαίνεις» αφιερωμένο.